Η Μυρκέτα Βιδάλη απολαμβάνει τη συζήτηση με την παρέα της. Ένας νεαρός πλησιάζει το τραπέζι κρατώντας διαφημιστικά φυλάδια. Η σχεδιάστρια ρούχων, απορροφημένη από τη συζήτηση, δεν αντιλαμβάνεται έγκαιρα τις προθέσεις του νεαρού. Εκείνος γρήγορα τοποθετεί τα φυλάδια πάνω στο κινητό της και μέσα σε δευτερόλεπτα το αρπάζει. Εμείς δυστυχώς δεν τον είδαμε καν. Νομίζαμε ότι ήταν ο σερβιτόρος, γιατί εκείνη την ώρα είχε πέσει και νερό πάνω μας. Μας έπιασε σε μια φάση που ήμασταν πολύ αφηρημένες. Ο άγνωστος αποχωρεί ψύχρεμος από το μαγαζί, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πέρασαν λίγα δευτερόλεπτα για να καταλάβει η γνωστή σχεδιάστρια ότι το κινητό της τηλέφωνο είχε κάνει φτερά. Έτσι όπως ακουμπάνε το διαφημιστικό, από κάτω παίρνουν η κινητά, η τσάντα ή ό,τι χωράει στο πιλάτι αυτό που αφήνει. Αναζήτησε το δράστη, αλλά δεν κατάφερε να τον εντοπίσει. Πρόκειται για μια μέθοδο που χρησιμοποιούν επιτίδιοι για να αρπάξουν κινητά ή ακόμη και πορτοφόλια. Η σύζυγος του γνωστού ποδοσφαιριστή Στέφανο Καπίνο ανέβασε το βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό για να βοηθήσει και άλλα υποψήφια θύματα να μην έχουν την τύχη τη δική της.